να δούμε λίγο χιονισμένο Μυλοπόταμο. Καθώς είναι ο δρόμος εκεί προς Ζωνιανά, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά πράγματα που μας έστειλαν εκεί οι άνθρωποι. Είναι ο δρόμος προς Ζωνιανά, που είναι αναγκασμένοι οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν το σημείο προκειμένου να βρεθούν στα απομνημονεωστάσια τους. Όσοι από αυτούς βέβαια δεν διανυκτέρευσαν. Σοβαρότατα προβλήματα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δούμε και να διαπιστώσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Ωστόσο, υπάρχουν απώλειες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Υπάρχουν απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Θέλω να πάμε λίγο στο Μυλοπόταμο. Εκείνο ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, κύριος Γρήλος Παπαδάκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα από τα Ζωνιανά. Από την πρώτη εικόνα, είμαι σίγουρος δεν έχετε κατορθώσει να φτάσετε ούτε εσείς ο ίδιος στο απομνημονεωστάσιο σας. Από την πρώτη εικόνα, ποια είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται? Κύριε Παπαδάκη, από χθες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, να δούμε πού είναι τα ζώα, να προσεγγίσουμε όλα τα υπόστεγα. Έχουμε φτιάξει ομάδα κτηνοτρόφων, διότι οι δρόμοι δεν είναι ανοιχτοί, δεν μπορούν τα αυτοκίνητα τα 4x4 και με αλυσίδες ακόμα. Μιλάμε για ένα μέτρο χιόνι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην περιοχή. Ένα μέτρο και. Εγώ σήμερα που με ορισμένους κτηνοτρόφους που προσπαθούσαμε να απεγκλωβίσουμε ζώα κάτω από τα δέντρα, να βρούμε ζώα, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. 1,5 μέτρο. Αλλά αναγκαστήκαμε γιατί γυρίσαμε πίσω και λόγω παγετού, αλλά δεν μπορούσαμε δηλαδή να ρισκάρουμε και ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε μερικά ζώα, δεν καταφέραμε να τα σταυλίσουμε ή να τα χαμηλώσουμε σε χαμηλό υψόμετρο. Δυστυχώς, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές απώλειες, ναι. Και θα περάσουν και μέρες να λιώσει, δηλαδή, τόσο σόγκος χιονιού που έχει ρίξει, και δυστυχώς είναι κακό νέο αυτό, διότι τα ζώα πάνω από 3 μέρες δεν αντέχουνε. Θα δούμε ζώα και θα ψοφούνε και από την καταπλάκωση του χιονιού, αλλά και ακόμα από την αστεία. Μάλιστα. Και μετά πέρα ξεκινήσει και μια καταγραφή των απολειών, βέβαια, και μια άλλη διαδικασία αποζημίωσης, η οποία βέβαια είναι και χρονοβόρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι μόνο η καταγραφή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, διότι για φαντάσου να είναι πετρωμένα τα ζώα σου σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από την ακτίνα του δρόμου. Άμε τώρα να τα πάρεις ή να τα κατεβάσεις, να τα δούνε από τον ΕΛΓΑ ή ούτω καθεξής. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον κτηνοτρόφο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια έμεση λύση και από τον ΕΛΓΑ και από το μηχανισμό του κράτους για να δούμε τι μέλεστε να γίνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε κτηνοτρόφους. Ήδη έχουν χάσει τα ζώα, έχουν χάσει ένα κόστος από την περιουσία τους. Πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ 2 μέρες τώρα παλεύω να εξεγκλωβίσουμε κτηνοτρόφους συναδέλφους, διότι πραγματικά τους βλέπεις και λυπάσαι. Λυπάσαι, δεν μπορούν να αφήσουν τα ζώα έτσι. Παραμένουν δηλαδή εκεί οι κτηνοτρόφοι σε Ζωνιανά Μυλοπόταμο, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε απομνημονεωστάσια? Κοιτάξτε να δεις, κτηνοτρόφοι δεν είναι εγκλωβισμένοι. Ναι. Μπορούν δηλαδή, τα ζώα είναι εγκλωβισμένα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι. Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να κινηθούν, αλλά με δυσκολία. Εγώ, σαν Γρήλος Παπαδάκης, δεν μπορώ να αφήσω κάποιο κτηνοτρόφο να μείνει στο υπόστεγο, διότι θα χάσει τη ζωή του. Και από το ψύχος, αλλά και από τη δύσκολη μετακίνηση, έτσι δεν είναι? Σωστό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο στα Ζωνιανά, είναι σε όλο τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Σοβαρό το λοιπόν, πρόβλημα. Θα δούμε καταστάσεις δύσκολες. Θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μάλιστα, όλα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες, να δούμε και το μέγεθος του προβλήματος και της καταστροφής. Να είστε καλά σε μια δύσκολη περίοδο για τους κτηνοτρόφους. Μαζί με όλα τα άλλα, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κακοκαιρία.